Το Κομμουνιστικό Κόμμα υπερψηφίζει την πρόταση για την σύσταση αυτής της Εξεταστικής Επιτροπής, όμως παίρνοντας υπόψη και τονίζοντας την αρνητική πείρα που υπάρχει από αντίστοιχες επιτροπές οι οποίες υπήρξαν στο παρελθόν και εξαντλήθηκαν σε μικροκομματικούς καυγάδες που τελικό αποτέλεσμα είχαν το φρένο, να βάλουν φρένο στην ουσιαστική διερεύνηση των ζητημάτων για τα οποία είχαν συσταθεί. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν δεν στέκεται απλά υπερψηφίζοντας αυτή την επιτροπή, αλλά ζητάει ταυτόχρονα να υπάρξει διεύρυνση του περιεχομένου το οποίο θα εξετάσει, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την κρατική χρηματοδότηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα τελευταία χρόνια με διαφημιστικές καμπάνιες. Και εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η θέση αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος δεν είναι καινούργια, ούτε διατυπώνεται τώρα. Και μάλιστα το τονίζω για να αποκαλυφθεί, αν θέλετε επικυρωποιώντας τον ρόλο που έπαιξε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα, όταν τον Ιούνιο του 2020 το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε καταθέσει τροπολογία, ήταν τότε με αφορμή τη λίστα Πέτσα, η οποία είχε μοιράσει 19-20 εκατομμύρια κοντά σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τότε τι ζητούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτήν την τροπολογία? Πρώτα απ' όλα τα μηνύματα για τη δημόσια υγεία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γίνονται δωρεάν. Να είναι δωρεάν. Δεύτερον, η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών των διαφημίσεων να κοινοποιούνται άμεσα, να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός. Και τρίτο, και πολύ σημαντικό, να υπάρξει αναδρομικός έλεγχος των κρατικών διαφημίσεων και να ενημερωθεί ο λαός τα τελευταία 10 χρόνια. Τότε λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία δεν το δέχτηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε τσιμουδιά που λέει και ο λαός όσον αφορά αυτή την τροπολογία του ΚΚΕ, δεν είπαν τίποτε. Μάλιστα. Τι άλλαξε άραγε σε αυτή τη θέση την οποία φέρνουν σήμερα? Και τελειώνω. Θέλουμε να τονίσουμε ότι το αστικό πολιτικό σύστημα το οποίο είμαστε σήμερα είναι συνυφασμένο με την διαπλοκή, με τον χρηματισμό, με την εξαγορά. Είναι συστατικά του στοιχεία αυτά. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν μια άλλη όψη του βάρβαρου συστήματος το οποίο ζούμε σε όλες τις εκφάνσεις του. Κύριε Παπαναστάση, πάντως το ζητούμενο και το καλοκαίρι ήταν το ίδιο και τώρα είναι το ίδιο. Δηλαδή, πώς θα γίνει οι κάτοικοι να μείνουν στις περιοχές τους? Μία παρέμβαση πριν μπω στην απάντηση. Ακούστηκε η έννοια εθελοντισμός, κοινωνική ευθύνη. Όταν λέμε εθελοντισμό, εθενοούμε τον εθελοντισμό των Ολυμπιακών Αγώνων με τους μεγάλους χορηγούς να θησαυρίζουν και να ζητάμε από τον απλό κοσμάκι να βάλει πλάτη για να θησαυρίσουν? Αυτοί οι εθελοντές τους λέγαμε τότε. Μιλάμε για εθελοντισμό και εννοούμε την αδυναμία της κρατικής μηχανής να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές όπως είναι καλοκαιρινές, για παράδειγμα πυρκαγιές. Και λέμε στον κόσμο βάλε πλάτη, διαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα και από την λαϊκή αλληλεγγύη που δείχνει ο κόσμος και είναι σύμφητη με την λαϊκή νοοτροπία του ενός ανθρώπου προς τον άλλον, όπως και με το να υπερασπιστούν τις καταστροφές οι οποίες γίνονται. Εδώ λοιπόν διαφέρουν αυτά τα πράγματα. Ακούστηκε ότι έχουν διατεθεί, έχουν προσφερθεί δεκάδες εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των καταστροφών στην Εύβοια. Ποιος επιχειρηματίας δίνει ένα ευρώ χωρίς να ευελπιστεί ότι αυτό το ένα θα το πολλαπλασιάσει? Οι κάτοικοι των περιοχών αυτών ξέρουν πολύ καλά ποιος νοιάζεται για αυτούς. Και ήθελα να πω ότι οι καταστροφές στην Εύβοια, αυτές τις πρόσφατες, τις προχθεσινές, με μια απλή βροχή δείξανε πραγματικά τη γύμνια κάθε κρατικής μέρημνας για να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα των πυρκαγιών. Υπάρχει απόλυτη αντιπλημμυρική θωράκιση. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών το καλοκαίρι ζουν με τον τρόμο των πυρκαγιών και το χειμώνα ζουν με το φόβο των πλημμυρών, αν θα καούνε ή θα πνιγούνε. Αυτό είναι το δίλημα που τους βάζει η κυβερνητική πολιτική. Και η στάση της κυβέρνησης, να μιλήσουμε και γι' αυτό, να πούμε δύο λόγια. Είναι, αν θέλετε, υποκριτική. Έφτασε στο σημείο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να επικαλείται τη συνδρομή του Θεού για να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα, και τελειώνω, ζητάει εδώ και τώρα να ολοκληρωθεί το σύνολο των αντιπλημμυρικών έργων, να αποζημιωθούν στο 100% οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες αυτών των περιοχών μετά από αναλυτική καταγραφή η οποία θα γίνει. Ωραία.